Καλημέρα στον Τάκη από τα Καλάβρητα. Γεια σου, Τάκη. Καλάβρητα σήμερα κανονικά έπρεπε να τα θυμηθείτε εσείς οι Καλαβριτινοί, αλλά βλέπω ότι με την ιστορία δεν την πάτε καλά. Δεν διαβάζατε γιατί στο σχολείο. Το λες αυτό. Μοιάζετε με κάποιους που δεν διάβαζαν, Μαρία. Σήμερα έπεσαν λέμε... οι πρώτες του φεκές σαν σήμερα, 21 πει... Μαρτίου του 21 στα Καλάβρητα, Μαρία. Θα μας πει ο κύριος η πρώτη επαναστατική πράξη του αγώνα. Οι φεκές στα Καλάβρητα. Αν καθόμασταν και ασχολούμασταν με τα Καλάβρητα. Πες με έναν οπλαρχηγό, λοιπόν. Γιατί ασχολούμαστε με την Αχαΐα. Έναν οπλαρχηγό που μπορεί να πει εκείνη τη εποχή. Έτσι θα μου λέγε. Νίκος Παπάς. Διαβάστε λίγη ιστορία. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα μας πεις. Θα μου πεις, μπορεί να γίνεις και πρωθυπουργός, άμα δεν διαβάζεις, δεν χαλάς ο κόσμος. Αυτό γιατί το λες τώρα. Λένε κάποιοι. Α, λένε κάποιοι. Κάποιοι. Όχι εγώ. Καθημερινή. Για πάμε λοιπόν. Στείνουν σκηνικό σύγκρουσης για την πρώτη κατοικία. Η κυβέρνηση απειλεί με μονομερή ενέργεια, βλέπεις λέει σήμερα εφημερίδα. Στείνουν σκηνικό. Οι θεσμοί προειδοποιούν για τη δόση. Σου λέει θα κάνουμε λίγη φασαρία προκειμένου να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και τελικά να κλείσει το θέμα. Λένε κάποιοι. Λένε, ναι. Άμυνα οι κατά άλλοι, όχι, κακόβουλων επιρροών. Αυτός είναι ο τίτλος που έχει σήμερα η Καθημερινή. Άμυνα κατά κακόβουλων επιρροών. Κοίτα πόσο προσεκτικά χρησιμοποιούν τις λέξεις. Από την χθεσινή τετραμερή στην πραγματικότητα σύνοδο, βλέπουμε εδώ μεταξύ αυτών και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάικ Πομπέο. Εκκλησία ομόφωνη απόρριψη γυαλιές στη μισθοδοσία. Δεν της βγήκε αυτό της κυβέρνησης όπως φαίνεται αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Και Νοβάρτης, δεν δώσαμε χρήματα σε πολιτικούς. Στη Βουλή δικογραφία για τις επιστροφές φαρμακευτικών εταιριών. Πάντως αν θυμάσαι αυτή η συμφωνία... Από την εσωτερική διαδικασία, ναι, δηλαδή. Είχε χαιρετιστεί αυτή η συμφωνία ως ιστορική για την Εκκλησία, Μαρία, θυμάσαι. Ναι, φυσικά. Το θυμάσαι, έτσι, τον είχαν βγει. Ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωθυπουργός εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και μίλησαν για ιστορική. Ο Πρωθυπουργός μίλησε. Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν προσεκτικός. Είχε μιλήσει για ιστορική συμφωνία. Ναι, και ο ίδιος. Και τι έγινε αυτή η συμφωνία τώρα. Και ο Αρχιεπίσκοπος είχε χαιρετήσει αυτή τη συμφωνία, όπως θυμάσαι. Ναι, αλλά μετά έπρεπε να πάει στην ιεραρχία και δεν πέρασε καλά. Ναι, γι' αυτό το λέω. Για πάμε στην Αυγή. Αποφασιστική κίνηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Νομοθετικό πλαίσιο στη βάση της συμφωνίας κυβέρνησης τραπεζών. Βλέπεις τι λέει εδώ Μαρία, η εφημερίδα που είναι προσεκτική και σοφή και ξέρει η Αυγή. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους εποπτικούς θεσμούς του τραπεζικού συστήματος για την αποσαφήνιση τεχνικών λεπτομεριών. Δεν λέει σηκώσαμε το λάβαρο της Επανάστασης. Ποιος το είπε αυτό, δηλαδή. Λένε κάποιοι άλλοι. Α, πάλι. Για μονομερείς ενέργειες. Μάλιστα. Από κάτω η Θεσσαλονίκη δεν θα γυρίσει στην εποχή του τίποτα, λέει η κυρία Νοτοπούλου. Που κάνει και αυτή τον προεκλογικό της αγώνα, ανέβασε και ένα σποτάκι από το είδα. Πολύ Βεβαίως, ωραίο. Πολύ εντυπωσιακό. Πώς το δούμε κάποια στιγμή. Αυτά και από εδώ. Συνεχίζουμε τώρα με το ριζοσπάστη. Όργιο μεθοδεύσεων, απειλών και εκβιασμών από τη συνδικαλιστική μαφία. Ξεπέρασε κάθε όριο αθλειότητας η ηγετική ομάδα στη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ. Ήταν ντροπή όλο αυτό που παρακολουθήσαμε στην Ολομέλεια χθες. Και από όλες τις πλευρές τώρα, όχι μόνο από μια πλευρά. Εκεί εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι. Με αυτές τις εικόνες εργαζόμενοι δεν εκπροσωπούν. Ουδε μία σχέση. Μετά σου διαρωτώνται μερικοί τι απομακρύνουν οι εργαζόμενοι από τα συνδικάτα. Πάμε στα νέα. Η Μακεδονία εκδικείται. Πανικό σε Μαξίμου και ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το μάθημα του παπά στο Κιλκής τον έστειλε άρον-άρον στη Βέρεια και οδήγησε τον Τσίπρα στο αμφισβητούμενο Αντάρτικο εναντίον των θεσμών για τα κόκκινα δάνεια. Ποιοι και γιατί μιλούν για κίνηση. Ποιοι και γιατί μιλούν για κίνηση εντυπωσιασμού της κυβέρνησης για να σωθεί από εκλογικό Βατερλό. Ποια δικήματα τώρα πάνε για παραγραφή με τις νέες ρυθμίσεις. Τα κακουργήματα που μετατρέπονται σε πλημελήματα, οι αξιόπινες πράξεις που οδεύουν σε ατιμωρησία και το κατηγορώ από τον Πρόεδρο Εισαγγελέων Ελλάδος. Συνεχίζουμε με το Έθνος τώρα, αναδρομικά από 10 έως 48 μήνες για όλους τους συνταξιούχους, κλειδί ρήτρες του νόμου Κατρούγκαλου και παραδοχές του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε γραμμή Σόιμπλη δανειστές για τα κόκκινα δάνεια. Προχωρά χωρίς συμφωνία η κυβέρνηση και... Μήλο στη Νέα Δημοκρατία μετά τις παρετήσεις με η Μαράκη Ασημακοπούλου, η Μάρκου χαρίζει έδρα στο ποτάμι. Χθες ξεκαθάρισαν τη θέση τους ο κ. Μαϊμαράκης και η κυρία Ασημακοπούλου πως δεν πρόκειται να κάνουν χρήση στην πραγματικότητα της τροπολογίας Κουντουρά. Αφού, από τη στιγμή που την καταψήφισαν μετά πάνε να τη χρησιμοποιήσουν θα ήταν και ντροπή να κάνουν το αντίθετο. Κάτι πολύ καλά κάνανε. Πάμε στον τύπο. Οι τρεις στους τέσσερις αποποιούνται κληρονομιές, αποκάλυψη της εφημερίδας. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία για το 18 και το πρώτο τρίμηνο του 19. Στα μέτρα της Τρόικας ο νέος νόμος Κατσέλη, παρά τους λεονταρισμούς, η κυβέρνηση χαμηλώνει τα όρια προστασίας της πρώτης κατοικίας. Και ο αραβικός πολιτισμός στο Μουσείο Μπενάκη από κάτω. Έχουμε και την πρόκληση ΖΑΕΦ, βέβαια, για μακεδονική γλώσσα στην Ελλάδα. Έριξε τον μπαλάκι σε εμάς. Βέβαια. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε. Βρείτε τα μεταξύ σας, σου λέει τι κάνετε εσείς εκεί κάτω. Πρέπει να απαντήσουμε. Βέβαια. Φιλελεύθερος, υποχωρούν φωνάζοντας επίθεση για την πρώτη κατοικία. Ωραία, εδώ βέβαια να διευκρινίσουμε ότι ο κύριος Τσακαλώτος δεν έχει πει κουβέντα για μονομερή ενέργεια.
Τι κάνει ο Τσακαλώτος? Υπάρχει ένα ρεπορτάζ και το αποκάλυψε χθες ο Αντώνης Ατζολέτος στο δελτίο μας. Ότι φαίνεται πως δημιουργείται ένας νέος πόλος μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Χτίζεται ένα ηγετικό προφίλ για τον κύριο Τσακαλώτο. Τι ώρα? Και ούτω καθεξής. Τι ώρα θα γίνει αυτό? Το τι ώρα τι είναι? Λέω τι ώρα γίνεται. Δεν σου είπα κανείς ότι αμφισβητεί τον Τσίπρα, αλλά σου λέω ότι δημιουργείται ένας πόλος. Θα τσέξει τα απόγευμα, τι ώρα θα γίνει αυτό? Θα τσέξει και μετά. Λέω, εντάξει, εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, ελεύθερο. Για πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών σήμερα. Τα ερείπια των μνημονίων προβάλλει σήμερα η εφημερίδα. Εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ δηλώνουν 6 στους 10 φορολογούμενους. Στα 25,4 δις ευρώ οι δαπάνες που δηλώθηκαν με πλαστικό χρήμα. Όσα δηλώσαμε λοιπόν το 2018 στην εφορία. Κάτω από 10.000 ευρώ 6 στους 10. Κάτω Ακούτε? Από 10. Μάλιστα. Και λέει η εφημερίδα ότι μόλις 302 φορολογούμενοι. 302 φορολογούμενοι από τα εκατομμύρια δηλώνουν 75.000 ευρώ μηνιαίες αποδοχές. Μάλιστα. Ακούς. Εδώ φαίνονται και αντιθέσεις που δημιουργήθηκαν όταν μόνο. Αυτή η τσέπη, θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που την έβγαζες, ρε παιδί μου, και έπεφταν. Όχι. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Τώρα είναι πανί με πανί. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Δίνουν στον Ερντογάν το μισό Αιγαίο. Ένα έτσι ήπιο πρωτοσέλιδο σήμερα. Ο Κατρούγκαλος άνοιξε θέμα στην εκμετάλλευση με την Τουρκία, λέει η εφημερίδα. Υποβρύχια. Έχει βάλει όλα τα θέματα στο τραπέζι ο Κατρούγκαλος. Δεν έχει άδικο εφημερίδα. Δεν έχει μιλήσει για την εκμετάλλευση του Αιγαίου. Όχι, αλλά τα έχει ανοιχτά όλα τα θέματα του διαλόγου με την Τουρκία. Δεν τα έχει ανοιχτά. Συζητάμε. Τι συζητάμε? Από το συζητάμε μέχρι το έχει τεθεί θέμα. Συζητάμε τι όμως? Συζητάμε τα πάντα. Αυτό έχουμε ωραία στην κουβέντα. Τι συζητάμε? Πάμε στο ποντίκι. Το ποντίκι, γαργαλιτό μέχρι εξαντλήσεως. Γαργαλιόμαστε εδώ μεταξύ μας, από το όνομα το βράδυ στην Ελλάδα. Πόσοι απαιτήσεις των δανειστών δυσκολεύουν την προεκλογική ατζέντα του Μαξίμου, τα παρεπόμενα μη επίτευξη συμφωνίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Υπέρτιτλος και τώρα μπορείτε να πάνε να εξυγιανθείτε. Έτσι, θέλει προσοχή τι λέει εδώ πέρα. Εστία. Η δολοφονία Τσαλικίδη συνδέεται με τις υποκλοπές κατά Καραμαλή. Αυτό το πρώτο θέμα σήμερα της εστίας. Για να δούμε την ώρα. Το μάτι του Δαβίδη στην ανεξάρτητη Κρήτη. Το βλέπεις εδώ πέρα. Ο Τσίπρας πετσοκόβει την Ελλάδα. Να, το εδώ. Α, βλέπεις, το μάτι, ναι. Εκκλησιαστικό πραξικόπημα στην ιεραρχία. Όλα όσα απίθανα έγιναν στην εκλογή της Χρυσοφόρας Μητρόπολης Γλυφάδας. Εσπρέσο εξωμανής κύριος που ψάρευε για το ροζ κύκλωμα. Πελατάκι εκπομπών, ο ράπερ που έβγαλε 17χρονη μαθήτρια. Και τηλεοπτικός πόλεμος για Κωστόπουλο Μπαλατσινού. Δεν μας ενημερώνεις πια για αυτά τα ζητήματα καθόλου. Σκοτώνονται αυτοί. Τι γίνεται τώρα? Πρέπει να μάθουμε αυτά. Διαβάσουμε τίποτα, ρε Μαρία. Σταματήστε την έρευνα, θα έχετε κακό τέλος. Μαφιόζοι απειλούν τα παιδιά της Λαγούδη. Και αγωγή Βαρδί σε Μαυρίδη. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική ομπρέλα Ηνωμένων Πολιτειών στον East Med, τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Και μας ρωτάνε εδώ αρκετοί, βλέπω, μου έχουν έρθει μηνύματα. Πρέπει να μας πεις αν τη Δευτέρα θα πας στην παρέλαση εσύ. Δευτέρα θα πάμε στην παρέλαση, βέβαια. Α, θα πας. Όπως κάθε χρόνο, γιατί? Θα κάτσεις εκεί δίπλα στον Κικίλια. Θα πάμε με τον Άρη Πορτοσάλτα και θα μείνουμε εκεί με τον Κικίλια για το Μακεδονία Ξακουστή. Θα πάρετε και τα σημαίακια, τα πλαστικά αυτά στη γόνιτσα, θα τραγουδήσετε. Α, και ο Άρης είναι έτοιμος. Θα μου το ρωτήσεις, θα δεις. Έχει κάνει. Άρη, θα έρθει στην παρέλαση. Ακούς. Κάνει πρόβες με τον Κικίλια ο Άρης. Πάμε σε διάλειμμα και θα τα πούμε στον αέρα μετά. Ξεκινώντας από τη Sport Day. Ναι, για το Θανάση, εφημερίδα Sport Day. Αφιερωμένη αυτή η νίκη για τον Παναθηναϊκό που νίκησε τους Βάσκους και έμεινε στο κόλπο των play-off. Στο χέρι του Τίγρη παραμονή του προπονητή της ΑΕΚ, του Χιμένεθ, ανοιχτό το θέμα. Και Σα και Βελέθ είναι οι υποψήφιοι στόχοι, θα πω, ο Βελέθ είναι στον Άρη. Mm-hmm. Αλλά ο Σα είναι ήδη στον Ολυμπιακό και ενδέχεται να παραμείνει. Πάμε και στη Sport Time τώρα. Sport Time για σένα. Αφιερωμένη τα αυτή περισσότερα πρωτοσέλιδα είναι αφιερωμένα στον Θανάση Γιαννακόπουλο. Και δίνει και μια είδηση ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας του Δικέφαλου. Εφημερίδα Live. Αποκάλυψη ότι η Ιντρακάτ μειοδότης του έργου της υπογειοποίησης στο γήπεδο ΣΑΕΚ αναλαμβάνει το έργο. Αποκάλυψη λοιπόν στην Άγια Σοφιά. Στην Άγια Σοφιά, όπως είναι λέει, μεγάλη είδηση αυτή και δεν πρέπει να τη δούμε μόνο σε αυτό το τομέα. Τι εννοείς? Δεν ξέρω. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Αλλά είναι σημαντική η είδηση αυτή. Μας το λες έτσι. Λέω ότι δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στην Άγια Σοφιά. Διάφορα στο μυαλό. Πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν θέλω να πάω σε πολιτικό τέμπο, τέλος πάντων. Λοιπόν, η πράσινη τυφώνας, ήταν το παρατσούκλι του, το προσωνύμιο του Θανάση Γιαννακόπουλου τυφώνας, έτσι. Και χθες ο Παναθηναϊκός ήταν τυφώνας τουλάχιστον στα δύο πρώτα δεκάλεπτα. Μετά όμως πήρε την νίκη. Θανάση, αγαπάμε, ποτέ δεν σε ξεχνάμε. Για τους φίλους του Παναθηναϊκού που αποθέωσαν το Θανάση Γιαννακόπουλο, τον αποχαιρέτησαν. Πάμε και στον πρωταθλητή τώρα.
Πρωταθλητής μένει ο Σάφ, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη. Mm-hmm. Αυτή είναι η μεταγραφάρα του Ολυμπιακού που κοιτάζει και για στόπερ, βέβαια, για δύο στόπερ το καλοκαίρι, γιατί θα έχει και απώλειες. Τα στόπερ σου θα βρίσκονται στο Κοπάφρικα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να τα αντικαταστήσεις. Στον μπάσκετ μια γροθιά, ο Ολυμπιακός τα είπαν στα αποδυτήρια επίσης του Ολυμπιακού, γιατί υπήρχε ένα θεματάκι που παίζει σήμερα με την Γκραν Κανάρια. Και πρώτος και μαθηματικά στο Πόλο Ολυμπιακός και ο γρίφος των στόπερ για τους Ερυθρόλευκους. Και ώρα. Η ώρα θα λέγω ότι είναι μια απάντηση με τα σενάρια τώρα αυτά του γηπέδου που λέγαμε νωρίτερα. Πάρετε το χαμπάρι 2-0 από τη Δεκελία, θα χάνετε και πάλι. Ένα σύνθημα δηλαδή δίνει αναφορικά με τα σενάρια. Ανεβαίνοντας δηλαδή, σου λέω, πηγαίνοντας προς τα εκεί, θα έχεις χάσει, σου λέω, από το δρόμο. 2-0 είναι από τα αποδυτήρια. Okay. Λοιπόν. Είναι μια πρόκληση να μην χάσεις. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Νίκο. Νίκος Παγκάκης.